Μέρα των ερωτευμένων και δεν θα μπορούσα να λείπω από κοντά του, γιατί είμαι η αστεμάκα του και είναι το έντερο μου ήμιση. Είμαι ο Τάσος Ευαγγέλου και έχω την πιο ερωτική φωνή του Κυπριακού ραδιοφώνου. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και ήρθα σήμερα την ημέρα των ερωτευμένων, γιατί ερωτεύομαι καθημερινά. Είμαι η Μαρίλια Χαριδήμου και ήρθα να αποδείξω πόσο ερωτεύσιμη προσωπικότητα είμαι. Πασαρέλα, πασαρέλα, παρακαλώ, έλα. You wanna be on top. You wanna be on top. Ποιο είναι ένα θέμα ερωτικό για σήμερα, του Αγίου Βαλεντίνου, πες μου. Το πώς θα γιορτάσεις τον έρωτα, εμείς ξέρουμε εδώ στο Love FM πώς θα γιορτάσουμε τον έρωτα, ναι. Στη συναυλία της Άννας Βύση. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα, το ερωτικό, να προβληματιστεί ο ακροατής και ο τηλεθεατής. Σήμερα πρόβλημα. Πρόβλημα, θέμα. Θέμα. Ναι. Ωραία. Βρήκα. Έλα, τρικαδόρικο. Βρήκα τρικαδόρικο. Γιορτάζεται, δεν μένα μένα. Γιορτάζετε με τον Βαλεντίνο ή τη Βαλεντίνα που θα θέλατε να γιορτάσετε. Ωραίος. Παραδέχεσαι. Σε παραδέχομαι. Ποια είναι η ελληνική απόδοση της φράσης self-service. Ναι, πες το. Να σερβιριστείς μόνος σου. Μία λέξη. Έλα. Αυτό. Αυτό. Εξυπηρέτηση. Σωστά. Μην τρέπεσαι. Ποια μας τραγουδάει εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Αρτεμάκ, δώσε το τραγουδί. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα να ρανανανα. Θα κινδυνεύσω, ναι. Εντάξει. Αρμαριτάκι θα ήταν εσύ για μένα θα πάθεις. Είδες ότι καμία τη γαλάρη είναι η Αρτεμάκ, είναι Αρμαριτάκι εγώ. Σε ποιο μουσείο της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται το ένα από τα δύο τεράστια μονολιθικά πιθάρια που κοσμούσαν το ιερό της Αφροδίτης στην αρχαία πόλη της Αμαθούντας. Στο Λούβρο. Στο Λούβρο. Σπρώξε τον ένα βήμα πίσω, σωστό! Και τον είδα όταν πήγα στο Λούβρο. Είναι τόσο ανταγωνιστικός που ήρθε πρώτος ή δεύτερος πανευρωπαϊκά. Σε τι πράγμα? Θα σου πει ο ίδιος. Στο χορό. Στο χορό. Στο breakdance. Α, στο breakdance. Σχετικό με έναν παιχνίδι γνώσεων. Και εγώ στο breakdown. Πήγα στον Λούι. Εντάξει, αρέσει και ο Λούι. Ωραίο το χιούμορ του. Πόσα κιλά είναι? Πρέπει να πα στα. Που το ύψο του πρέπει να πα στα 82. Πόσο είναι, 82. Φέρετε λίγο πα στα 120 κιλά. 115 θα βάλουμε. Λούι, παίξε το και πες μας πόσο είσαι. Έπεσε μέσα η Έλενα. Σε παρακαλώ, κάλεσε την Έλενα. Θα κάνεις υπέροχη εκπομπή. Λοιπόν, πήγα και στο Μουτσιρά, με το Μουτσιρά είμαστε εντάξει. Πιέτσουσαμε. Ναι, αφού καλά. Με πέντε σουλούς Βάρνα, να πού είδα. Αφού ο Κρίκος στην Ελλάδα παίζει στο Sky, πήγα σε εκπομπή του Sky. Ναι, 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 ναι. Θα σε ρωτάω την επόμενη φορά. Εντάξει. Οκ, λοιπόν. Θέλει και ο Θεμής Γιοργαντάς να πάω, να πάω. Τι όντως εξομολόγηση, ναι, πήγαινε. Α, θα δει κανένας, αλλά πήγαινε. Φτιάξε τον Τιούνιδα το, ένα αριστούργημα, ας πούμε. Α, είδες το, πρόλαβες και το είδες. Αφού ήταν τον Οκτώβριο που φύγει, πότε μου φύγει η πρεμιέρα, επίσης η αβάν-πρεμιέρ, όσο στο συνεχή. Τι είναι η υπόθεση, θύμις μου, εν κάτι τύποι, οι οποίοι έχουν ελληνικό όνομα, ήταν γιατρίδες, οι οποίοι ζουν σε έναν πλανήτη. Και έλεγες κάποιος ο οποίος βαρέθηκε για έναν πλανήτη που είχε έναν σπάις, θα πας στον Αρακής να κλέπουν το σπάις. Και κατεβαίνουν σε χάρκονε και σκοτώνουν μες τη νύχτα, γιατί πρώτα ήταν ένας γιατρός. Ποιο έχει 12 ψηφιότητες, το Power of the Dog. Δεν μπορώ να δω. Δεν το, το Power of the Dog. Μην δείχνετε εμένα, παιδιά, δείχνετε την Έλενα, αφού είναι η παίκτρια της σεζόν. Μένει στάσιμη, παρακαλώ. Ένα πολλά, να πάω σπίτι μετά, γιατί έχω με το babysitting να έχω θέμα. Επειδή εντάξει, anyway, Power of the Dog έβαλα εγώ, Netflix. Έχει γνωστό, και παιδιά, αφού έγινε χαμός. Ένα βήμα πιο κάτω για τον Chaser. Επόμενη ερώτηση. Για κάνε μας, δείξε μας λίγο, βρε, Αντρέα, πάντα ζήλευα τον παίκτα. Πού θέλετε. Εκεί, εκεί όμως είσαι, εμείς όπως είσαι. Εγώ δεύτερο πανευρωπαϊκά. Παρακαλώ. Εσύ, πουλάκι μου, δεν έχεις γενιάδα, έχεις ένα σεξι μουσάκι τριών ημερών. Το αξίρι, την αξιρισιά των τριών ημερών, δεν έχεις? Ναι, αλλά κάτι άντε, θα είχες σε φόρο. Ενώ ο Ηλίας είναι κούνα. Έτσι. Είσαι Ηλία, Δημήτρη, συγγνώμη, ο Δημήτρης είναι κούνα. Τι είσαι, Δημήτρη? Τι είναι, κούνα. Κούνα. Τι είναι αυτό? Κούνα, παιδί μου, δεν τα μάθες δύο χρόνια στην κούνα Κύπρο. Κούνα που σε κούναγε. Όχι κούνια. Είσαι ξυρισμένος κούνα.
Ξυρισμένο. Με δύο νι. Κούνα. Εξήγησέ του. Κούνα είναι το ξηροκάρπι. Πες μου λίγο το 12 της Βύση, έτσι, σε... Ανεπανάληπτο κομμάτι. Σε Βυζαντινή Ρενεσάνς. Βυζαντινό Ρενεσάνς. Να καταστρέψω και το 12. Έλα, πες το λίγο, 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 λίγο. Λίγο. Πες με λίγο να τη σκεφτώ κανένα. Τι να του βάλω. Έλα, όχι. 12. Έλα. Γίνεται το ένα τηλεφώνημα. Έλα, Αντρέα. Μα και δεν είμαι υμνογράφος. Δεν πειράζει. Ο κόσμος μου λέει θέλουμε τον Αντρέα να μας τα λέει της Αντίνα. Να ψάλλω κανένα ύμνο κανονικό. Έλα, όχι, αυτά θέλει ο κόσμος. Έλα, 12. Αντρέα. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μπράβο, καταπληκτικός, παιδιά. Με τι ασχολείστε? Είμαι ερευνήτρια. Ασχολούμαι με τη φυσική της ατμόσφαιρας. Α, ωραία. Μπορείτε να ερευνήσετε τη φυσική της ατμόσφαιρας στο μυαλό του Πιτσιλίδη? Αδύνατο. Αδύνατο. Είναι μια έρευνα από μόνη της αυτή. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπετε, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά τα τατσού στο χέρι τι είναι? Εκεί στα... Βοητεία. Τι αποφάσεις και κάνεις εκεί? Δείξε μας. Έκανα διάφορα. Τι έκανα? Τι είναι? Παναγία, το Χριστό. Α, Αντρέα. Α, εικονοστάσει που καμεσό είχε. Μπορεί να προσκυνήσετε, αν θέλετε. Πού είναι η Παναγία ο Χριστός? Πού, εγώ δεν βλέπω. Εδώ. Ναι. Στη άλλη είναι. Έβαλε το Χριστό δεξιά του. Ωραία. Πήγαινε εκεί να προσκυνήσει ο Αντρέας εκεί. Προσκυνήσε πριν έρθω. Α, ναι. Για να πας καλά. Εννοείται. Αντρέας, πότε να κάνεις εικονοστάσεις στα. Να μην του κάνω και την ανοίξια, κύριε Λέι. Εγώ έχω να σημειώσω δύο πράγματα. Ένα είναι εντυπωσιακό. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές και απάντησε η Μαρία ότι ναι. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια βεβαιότητα. Κάποιος Ανδρέας θα κερδίσει. Η υποχή Ανδρέας ή ο ποδάνδρας. Σωστά. Είδες, αυτόν τον εγκέφαλο πρέπει να τον ερευνήσετε.